Θα σας θυμίσω μία φράση του Αντώνιο Γκράντσι που δείχνει ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Είπε ο Αντώνιο Γκράντσι ότι όταν το παλιό αρνείται να πεθάνει, το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί. Και τότε ζούμε την εποχή των τεράτων. Σε αυτή την εποχή των τεράτων έχετε φέρει τον ελληνικό λαό. Και συνεχίζετε μαζί με τους συγκυβερνώντες να λέτε ψέματα. Καταθέτω στα πρακτικά ακόμα μια φορά το 1 εκατομμύριο του κυρίου Τσουκάτου που είναι δεσμευμένο στην Ελβετία και ζητάει Siemens. Αλλά η Ελλάδα δεν το ζητά. Ψάχνετε να βρείτε εταιρείες στην Ελβετία. Να τις ψάξουμε όλες, να τις ανοίξουμε. Γιατί δεν ψάχνετε επί ένα χρόνο τον αδερφό του πρώην πρωθυπουργού που σας κατέδεσε την εταιρεία στην Ελβετία μαζί με τη γυναίκα του στη Μόρς που έκανε πράσινη ανάπτυξη. Πήρα από το register πλέον του επιμελητηρίου του καντονιού του ΒΟ την εταιρεία του κυρίου Αντρίκου Παπανδρέου. Πιάστε τον. Τους παραμυθιάζεται τον Σεπτέμβριο ότι αν δεν πέραμε την έκτη δόση δεν θα βρούμε στους συντάξεις. Τι έγινε? Τα βρήκαμε τα λεφτά. Λεφτά υπήρχαν. Τον Οκτώβριο μισθούς και συντάξεις. Τα ξαναβρήκαμε τα λεφτά. Τον Νοέμβριο μισθούς και συντάξεις. Τα ξαναβρήκαμε τα λεφτά. Δεκέμβριο έχουμε φτάσει. Έχουμε βρει τα λεφτά για 4 μήνες. Αλλά παράλληλα απειλούμε τον συνταξιούχο ότι αν δεν στηρίξει την κυβέρνηση αυτή έκτρωμα θα χάσει τα λεφτά του. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας πολίτης δεξιός, αριστερός, κεντρός που θα πιστεύει σε αυτό το παραμύθι? Είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων και είπε προηγουμένως ο κ. Παυλόπουλος ότι θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η Γερμανή καγκελάριος εχθές ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή τον κύριο Φούχτερ. Ο κύριος Φούχτερ θα είναι ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία. Το ξέρω κύριε, εσείς έχετε υποταγή, έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι μπορείτε από τις κομπίδες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα εδώ, υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτή η χώρα έχει βουλή και δημοκρατία. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν υφυπουργό. Να πάτε στο Δίστομο και να πείτε στους κατοίκους του Δίστομου και στους απογόνους των εκτελεστέντων. Εσείς που τους παραμυθιάζατε από την ΚΕΣΕ σαν ψευτοσυνδικαλιστής. Και να τους πείτε ότι εμείς βάλαμε τον κύριο Φούχτερ σαν υφυπουργό Γερμανό. Να τους πείτε ότι ο κύριος Ράιχμπαχερ θα κάνει κομμάτι στην πατρίδα μας. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι κομματικές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια. Όπως πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, η πατρίδα μας πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει τις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και να ανήκουμε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια! Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε το.